γίνεται στη γέννηση 1. Έχουμε λοιπόν στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη που η σωστή φράση είναι εν αρχή όχι στην αρχή και η γη ήταν άμορφη και έρημη και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της Σαβίτσου και πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών. Τι θέλω να καταλάβουμε από αυτό παιδιά. Τι ξέρουμε για την Άβυσσο. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης ο Ιωάννης μας εξηγεί ότι στην Άβυσο κατοικεί ο αρχαίος δράκος, το αρχαίο φίδι, που το όνομά του είναι ο σατανάς και ο διάβολος. Τι μας λέει η Γένεση 1-2? Μας λέει τι γίνεται πάνω στο πρόσωπο της Άβυσου, δηλαδή στην επιφάνεια. Πρέπει να σας πω ότι και, η εβραϊκή λέξη εδώ που είναι πανίμ είναι το πρόσωπο, είναι αυτό εδώ που πιάνω, το πρόσωπό μου. Και λέει το εξή. Η Άβυσσος έχει ένα πρόσωπο αυτό που φαίνεται. Και τι είναι αυτό το πρόσωπο, είναι σκοτάδι. Αυτή είναι η εμφάνιση του αρχαίου δράκου, του αρχαίου φιδιού, της αβίσου. Είναι σκοτάδι. Προσέξτε, πού ήταν το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού ήταν από πάνω. Δεν ήταν μέσα. Τι θέλω να πω λοιπόν. Στο σκοτάδι μέσα ο Θεός δεν μπαίνει. Γιατί. Γιατί ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από την αμαρτία. Προσέξτε, εδώ πέρα μιλώντας για το Θεό, θυμόμαστε την τριαδική φύση του Θεού και θυμόμαστε το φυσικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός μας έδωσε να καταλάβουμε τη φύση Του. Μας έβαλε τον ήλιο που κανένας δεν μπορεί να πάει εκεί, κανένας δεν μπορεί να σταθεί στην παρουσία Του, είναι αδύνατον, κανένας δεν τον έχει δει, Κα, κανείς δεν ξέρει τι είναι μέσα στον ήλιο. Ξέρουμε ότι από τον ήλιο εκπορεύονται δύο πράγματα, το φως και η ζέστη. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να χωριστούν. Χωρίς φως δεν υπάρχει ζέστη. Και αν υπάρχει ζέστη σημαίνει ότι υπάρχει φως. Και αν υπάρχει ζέστη και, ο φως, και το φως σημαίνει κάποιος τα παράγει. Και η παραγωγή είναι από τον ήλιο. Και έτσι έχουμε λοιπόν τον ήλιο να είναι ο πατέρας Θεός που κανένας δεν τον έχει δει, κατοικεί σε απρόσιτο φως. Δεν μπορεί κανείς να πάει εκεί. Έχουμε τον ιό που είναι το φως του κόσμου, που ήρθε στον κόσμο και έχουμε και τη ζέστη, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ακόμα και σε ένα κλειστό σκοτεινό δωμάτιο μπορείς να κρατήσεις έξω το να βλέπεις τον ήλιο, δεν τον βλέπεις. Μπορείς να κρατήσεις έξω το φως, μπορεί να είναι, μπορεί να είναι κατασκότεινο. Δεν μπορείς να κρατήσεις έξω όμως τη ζέστη. Η ζέστη θα διεισδύσει μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν όταν λέμε ότι ο Θεός δεν μπορεί να δει μέσα στο σκοτάδι αναφερόμαστε στον Πατέρα Θεό αυτόν στα δεξιά του οποίου κάθισε ο Ιησούς και τα δεξιά του περιγράφει η γραφή πως είναι ουσιαστικά το ηλαστήριον στα Άγια των Αγίων, δεν χρειάζεται να πάμε εκεί. Το θέμα ποιο είναι, ότι ίσως μας μπερδεύει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα είναι στη γη. Και το Άγιο Πνεύμα είναι παντού. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να εργαστεί παντού. Αλλά ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ενώ ο Ιησούς είναι Θεός, ουσιαστικά η έννοια του Θεού που δεν είναι μέσα στο σκοτάδι είναι η έννοια εκείνου του πατέρα του ουράνιου αυτού που κατοικεί στο απρόσιτο φως, στον πατέρα των φώτων όπως ονομάζεται, αυτόν στον οποίο όπως διαβάσαμε από την Α Κορινθίους 15 ο Ιησούς θα υποτάξει τα πάντα, θα παραδώσει τα πάντα αφότου έχει μπει κάτω από τα πόδια του και ο τελευταίος των εχθρών που είναι ο θάνατος. Άρα έχουμε ξεκάθαρη περιγραφή στην Αγία Γραφή της τριαδικής φύσης του Θεού και του διαφορετικού έργου που κάνει ο Θεός σαν Πατέρας, σαν Υιός, σαν Άγιο Πνεύμα. Άρα, αν μας μπερδεύει αυτό, θυμόμαστε ότι βεβαίως το Άγιο Πνεύμα είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θυμόμαστε ότι το Πνεύμα του Θεού δίνει ζωή στα πάντα και τα πάντα συντηρούνται δια του Πνεύματος του Θεού. Το θυμόμαστε αυτό. Και τα βάθη του Θεού το Πνεύμα τα ελέγχει. Ακριβώς. Ναι. Αλλά ο Πατέρας Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού... Δεν είναι εδώ και δεν μπορεί καν να κοιτάξει στο σκοτάδι. Είναι τρεις θεοί. Όχι. Έχω μπερδευτεί σήμερα πάρα πολύ. Δεν <laughs> Καταρχήν, ελάτε να, 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 να ξεκαθαρίσουμε <laughs> ότι, δηλαδή. ότι αυτό το θέμα δεν το έχει καταφέρει να το καταλάβει η Εκκλησία εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Εντάξει. <laughs> και γιατί δεν το έχει καταφέρει να το καταλάβει. Είναι σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις το γατούλι σου το πώς εσύ σκέφτεσαι και το πώς είναι τα συναισθήματα του ανθρώπου. Yeah. Όσο και να του μιλάς, το γατούλιος θα σε κοιτάζει, δεν μπορεί να καταλάβει το μυαλό του γατιού πώς εσύ σκέφτεσαι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη Θεία Φύση. Μπορούμε όμως να αναγνωρίσουμε τι η Αγία Γραφή μας μαθαίνει, που όμως το ζούμε... Εμπειρικά όσοι είμαστε παιδιά του Θεού, τι θα πει το ζούμε εμπειρικά. Θα πει ότι ξέρουμε ότι έχουμε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη γη και θα ξαναγυρίσει και τον περιμένουμε και ότι ο τρόπος που μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Ιησού είναι διαμέσου του Αγίου Πνεύματος ξέρουμε ότι κανένας μας δεν έχει πρόσβαση στον Πατέρα Θεό παρά μόνο εν Χριστό και διαμέσου του Χριστού επειδή αυτό είναι ο ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας ο Θεός μας. Απλά πιστεύω ότι αυτό που μας μπερδεύει είναι η ελληνική λέξη Θεός όπου τη στιγμή που λες τη λέξη Θεός το μυαλό σου πάει πρώτον σε κάτι το αρσενικό και σε κάτι που είναι στον ενικό μονάδα, ο Θεός. Όταν επίσης μεταφράζουμε στα ελληνικά το λεγόμενο «σχεμά», το «σχεμά Ισραήλ Αντωνάη Ελοχέινου, Αντωνάη Εχάντε». «Άκου Ισραήλ, ο Θεός είναι ο Κύριος, ο Θεός είναι ένας, ο Θεός σου είναι ένας» το μεταφράζουμε στον ενικό σαν μονάδα και αυτομάτως έχουμε πρόβλημα διότι και στα προχριστού κείμενα βλέπουμε ότι ο Θεός αναφέρεται στον εαυτό του σαν στον πληθυντικό λέει στον Ισαΐα ποιος θα πάει για μας ποιον θα αποστείλουμε επίσης η λέξη στα προχριστού κείμενα που μεταφράστηκε στα ελληνικά σαν «Θεός» είναι η λέξη «Ελοχήμ», η οποία λέξη «Ελοχήμ» δεν είναι «Θεός». Γιατί πρώτον είναι στον πληθυντικό, δεύτερον η λέξη «Ελοχήμ» δεν έχει ανθρωπόμορφη έκφραση. Η λέξη «Ελοχήμ» αναφέρεται σε μια πνευματική υπόσταση «ΑΗΛΗ» που είναι στον πληθυντικό. Ο μόνος τρόπος στα ελληνικά που μπορούμε να εξηγήσουμε τη λέξη ελοχήμ είναι οι αγγελικές δυνάμεις, οι ουράνιες δυνάμεις, τα άειλα ουράνια πνευματικά όντα. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να το εξηγήσουμε. Καταρχήν, η έννοια Θεός που προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα και από την ελληνιστική θρησκεία ταυτίζει τη θεότητα με πολλούς θεούς και έτσι λες Θεός ένας, Θεός δύο, Θεός τρία, Θεός τέσσερα, ο Δίας, η Ήρα, ο, ο, ο ένας, ο άλλος. Και σκέφτεσαι ανθρωπόμορφα πλάσματα. Η λέξη ελοχή δεν αναφέρεται σε ανθρωπό, ανθρωπόμορφα πλάσματα. Αναφέρεται σε μία άιλη ουράνια εντο, οντότητα που όταν ο Αβραάμ τον ρώτησε ποιο είναι το όνομά σου, του είπε «εγώ υπάρχω». Mm -hmm. Τίποτα, του είπε «εγώ είμαι». Εγώ είμαι, εγώ υπάρχω. Είναι το ρήμα χαγιά που θα πει υπάρχω. Το μεταφράζουμε και εγώ είμαι. Απλά υπάρχω, του λέει υπάρχω. Ποιο είναι το όνομά σου, ο υπάρχω. <laughs> Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα γιατί προσπαθούμε να ελληνοποιήσουμε και να ανθρωποποιήσουμε το Θεό. Και τώρα εδώ πέρα θα ήθελα να δώσω έμφαση στην έννοια της μονάδας. Ο Θεός είναι ένας και εκεί κολλάει πάρα πολλού κόσμος. Στα εβραϊκά υπάρχουν δύο λέξεις για το ένα. Η λέξη εχάντ και η λέξη αχάτ. Στα εβραϊκά το αριθμητικό ένα είναι αχάτ. Ένα, δύο, τρία, μονάδα. Αχάτ. Όμως το σμά δεν λέει ο Θεός είναι αχάτ, ο Θεός είναι εχάντ. Έχουμε στα ελληνικά μια παρόμοια έννοια που είναι η ενότητα. Αχάτ. Αχάτ. Εχάτ. Εχάτ. Λέει ο Ιησούς εγώ είμαι εν, εγώ και ο πατέρας είμαστε εν. Αυτό είναι μετάφραση του εχάντ. Είμαστε σε ενότητα. Δεν λέει είμαστε εν. Αχάτ. Αχάτ μία μονάδα αριθμητική, λέει είμαστε εν ενωμένοι. Εχάντ. Ο άνθρωπος πώς δημιουργήθηκε στην εικόνα και ομοίωση του Θεού. Σε άρσεν και φίλοι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Πώς είναι ο άνθρωπος, ένας ή δύο. Σκέψου το σε άρσεν και φίλοι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Είναι ένας ο άνθρωπος. Ναι, υπάρχει σε έκφραση άρσεν, σε έκφραση φίλη και υπάρχει και σε έκφραση του παιδιού που βγαίνει από το άρσεν και το φίλη, αλλά είναι ένας άνθρωπος. Έτσι είναι και με τη θεότητα. Όταν προσπαθήσουμε λοιπόν να αριθμητικοποιήσουμε το Θεό, και όταν προσπαθούμε να μορφοποιήσουμε ανθρωποκεντρικά το Θεό έχουμε πρόβλημα. Όταν όμως καταλάβουμε στον Θεό υπάρχει μία πολλαπλότητα αλλά είναι σε απόλυτη ενότητα. Η μόνη έκφραση Τώρα θα σας πάω σε βαθιά νερά. Λοιπόν, ελάτε να ξαναγυρίσουμε στην Α Κορινθίους 15 που ήμασταν πριν από λίγο όταν τα πάντα υποταχθούν σε Αυτόν, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Εκείνον που υπέταξε σε Αυτόν τα πάντα, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα σε όλα. Είναι ή εί ο Θεός πάντα εν πάση. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, είναι Ιν αΐ ο Θεός πάντα εν πάσεν, με λίγα λόγια. Ή μάλλον θα σας δείξω ακόμα ένα εδάφιο και μετά θα σας το εξηγήσω. Αποκάλυψη 1-1. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού είναι έδωκεν αυτό ο Θεός. Άρα ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός είναι δύο διαφορετικά όντα, δύο διαφορετικά πρόσωπα, σύγχρονα ελληνικά, η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σε αυτόν ο Θεός για να δείξει στους δούλους Του και πώς τα έκανε, τα φανέρωσε με τον άγγελό Του. Οκ, okay, πάμε τώρα να το πούμε με απλά λόγια. Όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε στον Ιησού, η ενότητα της θεότητας, προσέξτε όχι η μονάδα, η ενότητα της πολλαπλότητας των ελοχήμ που υπάρχει απέκτησε και μια γήινη εμφάνιση τον Ιησού Χριστό σε ανθρώπινη μορφή. Ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε εκ νεκρών παρέμεινε με ανθρώπινη μορφή αλλά μέσα σε ένα σώμα όπως το ονομάζουμε το ένδοξο σώμα, το αναστημένο σώμα το οποίο δεν έχει τους περιορισμούς που έχουμε εμείς. Δεν καταλαβαίνει βαρύτητα, και δεν καταλαβαίνει εμπόδιο. Μπορεί να περάσει μέσα από τείχους, μπορεί να εμφανιστεί, να εξαφανιστεί, μπορεί να σηκωθεί στον αέρα, μπορεί να αλλάξει εμφάνιση γιατί δεν γνώριζαν τον Ιησού μέχρι που ανοιγόντουσαν τα μάτια του και καταλάβαιναν πως ήταν ο Ιησούς, που σημαίνει παρουσιαζόταν με διάφορα πρόσωπα. Βλέπουμε λοιπόν την ύλη, την ηλική εμφάνιση του Ιησού, ακόμα και πριν πεθάνει και αφότου αναστήθηκε, να είναι μία έκφραση της θεότητας που είναι διαφορετική από το Θεό. Όμως όλοι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι Θεός και οι μαθητές Του ήξεραν πως είναι Θεός, είπαν «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» για τον Ιησού. Σωστά. Και δεν ήταν λάθος, ήταν έτσι. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Ιησούς μας, παιδιά, είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αλλά προσέξτε, ο Θεός έδωσε στον Ιησού την Αποκάλυψη. Και δεν μιλάμε τώρα προ Σταύρωσης, μιλάμε μετά την Ανάσταση. Μιλάμε μετά την Ανάληψη στους ουρανούς. Μιλάμε τότε που ο Ιησούς είναι καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα και περιμένει μέχρι σότου όλοι οι εχθροί μπουν υποπόδιο των ποδιών του και όταν όλοι οι εχθροί μπουν υπό πόδια των ποδιών του, τότε ο Ιωσ, σαν βασιλέα, που έχει την πλήρη κυριαρχία πάνω στα πάντα, θα πάει και θα υποταχτεί μέσα στο Θεό και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Παραπέρα δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό είναι. Αν εσύ θες να βλέπεις εδώ δύο θεούς, <χεδιά> εντάξει τι να σου πω. Αν θες να... Προσέξτε, μην μη με παρεξηγήσετε, δεν προσπαθώ να έρθω σε σύγκρουση με κανέναν. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω, προσπαθώ να πω ότι εάν έχουμε αρνητικό πνεύμα που δεν θέλει να καταλάβει και προσπαθεί με τη λογική και με την αριθμητική να εξηγήσει την άιλη, ουράνια, αιώνια, αόρατη διάσταση, ε, τι να σου πω, σε τελική ανάλυση το θέμα δεν είναι εγώ να πείσω εσένα ή εσύ να σε εμένα. Διότι ό,τι και να πιστεύεις και ό,τι και να λες και ό,τι και να κατηγορείς και όσο και να προσπαθείς να μειώσεις και όσο και να θες να φτιάξεις δική σου θεολογία δεν θα αλλάξει τίποτε από τη φύση του Θεού. Τίποτα. Αμήν. Αμή. Δεν μπορείς Αμή. να επηρεάσεις τίποτα στην πραγματικότητα. Ο είναι. Θεός είναι αυτός που είναι. Αν εσύ θες να τον πεις τρεις θεούς, δεν θα αλλάξεις τη θεότητα. Αν θες να κατηγορήσεις σε μένα ότι είμαι αιρετικός ή πολυθεϊστής, δεν θα αλλάξεις την πραγματικότητα. Καμία ανθρώπινη γνώμη και άποψη δεν επηρεάζει και δεν αλλάζει την κατάσταση των δεδομένων που υπάρχουν μέσα στα οποία ζούμε. Τίποτα δεν επηρεάζει. Απλά είναι. Και ή τα δεχόμαστε όπως μας τα μαθαίνει ο Θεός ή έχουμε αποφασίσει ότι εμείς είμαστε οι θεοί που εμείς πρέπει να τα ελέγξουμε όλα με τη διάνοια μας και εμείς πρέπει να τα καταλάβουμε όλα με τον τρόπο που εμείς οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί και τίποτα από όλα αυτά δεν θα αλλάξει το πλάνο της σωτηρίας. Τίποτα από όλε τις θεολογίες αυτές, τις γνώμες, τις απόψεις, τις συγκρούσεις, τίποτε από όλα αυτά δεν θα αλλάξει τη βασιλεία του Θεού. Και το χειρότερο για κάθε άνθρωπο που κάθεται και ασχολείται με τέτοιου είδους θεολογίες, καμιά από αυτές τις θεολογίες δεν θα φέρει περισσότερο φως στη ζωή σου, καμιά από αυτές τις θεολογίες δεν θα αυξήσει χριστοήθεια μέσα σου, καμιά από αυτές τις θεολογίες δεν θα φέρει μεγαλύτερη δύναμη εξήψου. καμιά από αυτές τις θεολογίες δεν θα οδηγήσει στη σωτηρία καμία ψυχή από τον κόσμο. Δυστυχώς είναι το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Θέλουμε εμείς να ξέρουμε για το Θεό, αντί να αφήσουμε αυτό να μας διδάξει τον εαυτό του. Είναι δύσκολο θέμα. Δύσκολο θέμα. Πολύ δύσκολο θέμα. Γι' αυτό το αφήνουμε στην άκρη mm -hmm. και προχωράμε έχοντας τα μάτια μας πάνω στον Κύριο και αυτό που θέλει εκείνος από μας, τη δική μας ζωή. Αμήν. Αν είμαστε επικεντρωμένοι mm -hmm. σε αυτό, δεν θα κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Ακριβώς. Πάντως για μένα υπάρχουν δύο εδάφια που κλείνουν το θέμα. Ο Ιησούς ο ίδιος είπε θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο από τον Πατέρα. Τελεία. Όπω θες ονόμασέ το ό,τι θεολογία θες φτιάξε. Το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μου, ο Ιησούς είναι στο θρόνο του και ο Πατέρας κατοικεί σε απρόσιτο φως. Αυτός είναι ο Θεός μου.